Σε δύο επίγουσε τηλεδιασκέψει που πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρασμα τη κακοκαιρία, η Ένωση Ξενοδόχων έθεσε τα αιτήματά τη προκειμένου να βοηθηθούν οι τουριστικέ επιχειρήσει να ορθοποδήσουν το συντομότερο δυνατό. Όπω έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια τηλεδιάσκεψη με το σύμβουλο τη Υπουργού Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη Κωνσταντίνο Ζήκο, μαζί με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Αλέξανδρο Βασιλικό, τον πρόεδρο τη Πανελληνία Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Γρηγόρη Τάσιο, καθώ και το Γιάννη Κουρούπα, πρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων. Την Ένωση Ξενοδόχων Λάρισα εκπροσώπησε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησία, καθώ επίση ο Γιώργο ζαφιρη ω εκπρόσωπο τη Θεσσαλία, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδο, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα των ξενοδόχων τη Θεσσαλία, τα οποία στι περισσότερε περιπτώσει είναι κοινά. Η Ένωση Ξενοδόχων στη συνέχεια προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ζητά μεταξύ άλλων την αναστολή εργασία χωρί προποθέσει ή βεβαιωμένε Καθώ και την παροχή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κατά το μοντέλο COVID, ακόμα οι ξενοδόχοι αιτούνται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα τη ενδυνάμωση τη εικόνα τη πληγή σα περιοχή, καθώ και να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε μετρήσει των υδάτων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα τη Θεσσαλία. Κλείνοντα, οι ξενοδόχοι αναφέρουν: Η υπομονή μα έχει εξαντληθεί και έχει μετατραπεί σε απόγνωση, διότι 15 μέρε μετά τα τραγικά γεγονότα, επί τη ουσία δεν έχει γίνει κάτι το οποίο να αφορά στις επιχειρήσεις